Να κάνω αναφορά σε εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας, επέλεξαν αρκετοί από τους αυτοδιοικητικούς και πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι μίλησαν στο περιθώριο των εκδηλώσεων για την 107η επέτειο απελευθέρωσης πόλης της Κοζάνης. Μέρα γιορτινή, μέρα μνήμης, μέρα απότισης φόρου τιμής στους ανθρώπους που συνέδραμαν, τους στρατιώτες, τους ντόπιους αγωνιστές που βοήθησαν και κράτησαν και απελευθέρωσαν την πόλη και στη συνέχεια αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Μια μέρα γιορτινή, μια μέρα χαράς για όλους, μια μέρα που μας φέρνει πάντα στο μυαλό, μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια αναδρομή. Παρόλα αυτά όμως είναι μια μέρα την οποία φέτος γιορτάζουμε σε μια κρίσιμη περίοδο, διότι οι εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας ακουμπούν σκληρά, πέφτουν με μεγάλο βάρος, αφήνουν μεγάλη σκιά στην περιοχή. Είχαμε προχθές ένα δημοτικό συμβούλιο, τις αμέσως επόμενες μέρες προχωρούμε στα επόμενα βήματα προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο, προκειμένου και εμείς από τη δικιά μας πλευρά σε καιρό ειρήνης να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το επίπεδο της ευημερίας μας, να φέρουμε καλύτερες μέρες στον τόπο. Σήμερα μια ημέρα τιμής και μνήμης. Τιμής και μνήμης για τους ανθρώπους και τα γεγονότα. 107 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης της Κοζάνης και είναι μια ευκαιρία να δούμε την πόλη αυτή στο μέλλον, να την οραματιστούμε πώς μπορεί να είναι σαν μια πόλη πρωταγωνιστής στη Βόρειο Ελλάδα, στα Δυτικά Βαλκάνια. 107 χρόνια από την απελευθέρωση της Κοζάνης, η ιστορία της Ελλάδας, η ιστορία της Μακεδονίας είναι διάσπαρτη από ένδοξες στιγμές αγώνων για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία της χώρας. Σήμερα μέλημά μας, ευθύνη μας, είναι να υπερασπιστούμε την εθνική ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία, από όποιον μπορεί να την απειλεί, από όποιον μπορεί να την επιβουλεύεται. Τιμούμε και δοξάζουμε σήμερα όλους όσους για περισσότερα από 500 χρόνια υπέμειναν τον τουρκικό ζυγό, διατηρώντας το φρόνημα της ελευθερίας και της επαναστάσεως αναλύωτο, και όταν έφτασε η στιγμή όπου ο ηρωικός ελληνικός στρατός απελευθέρωνε την Κοζάνη, πανηγύρισαν μαζί το ποθούμενο. Το παράδειγμά τους μας εμπνέει και μας καθοδηγεί ώστε και σήμερα να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της εποχής όπου πυκνώνουν τα σύννεφα και στη Δυτική Μακεδονία και στη χώρα, τόσο με τις εξελίξεις που έρχονται στον ενεργειακό τομέα, αλλά πολύ δε περισσότερο με την τουρκική προκλητικότητα, η οποία γίνεται ολοένα και πιο έντονη το τελευταίο καιρό. Έχουμε ένδοξη ιστορία και βαριά πολιτισμική κληρονομιά και ηρωικά πρότυπα που μπορούμε να τα μιμηθούμε και να επαναλάβουμε πάλι τα κατορθώματά τους. Σήμερα είναι μέρα γιορτής, μια ιστορική μέρα. Γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Κοζάνης από τον τουρκικό ζυγό. Είναι πολύ σημαντικό να διδασκόμαστε από το παρελθόν, από τους αγώνες για ελευθερία, για εθνική κυριαρχία, για δημοκρατία. Οι Κοζανίτες πρόγονοί μας μας απέδειξαν ότι με θάρρος και με ένα ιερό σκοπό μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο. Αυτοί το πετύχανε και είμαστε ελεύθεροι σήμερα. Ο αγώνας για ελευθερία και για δημοκρατία πρέπει να είναι, θεωρώ, συνεχής κάθε στιγμή στην καθημερινότητά μας, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Με ευχαριστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην Κοζάνη, στον ομό Κοζάνης, σήμερα έχουμε μία ομοθυμία του κόσμου ενάντια στα συμφέροντα του τόπου. Και μιλάω βέβαια για το θέμα του κλεισίματος της ΔΕΗ και των λιγνητικών μονάδων. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και, όπως είπαμε, με διαρκή αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον του τόπου μας. Ο Περιφερειάρχης της Μακεδονίας Γιώργος Χασαπίδης κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία. Μετανάστες στη Δυτική Μακεδονία, κύριε Χασαπίδη. Είμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κυριολεκτικά, αν σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό κατόπιν πολεμικών επιχειρήσεων, είμαι βέβαιος ότι ως Δυτικομακεδόνες πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτόν τον οικονομικό πόλεμο που έρχεται και να είμαστε όλοι ενωμένοι, άρτια προετοιμασμένοι, με ένα σχέδιο που σύντομα θα το παρουσιάσουμε ως περιφέρεια και αποφασισμένοι να πετύχουμε. Έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε,
δεν χρειάζεται τώρα να αποσπάσουμε την προσοχή μας ούτε να φορτωθούμε άλλα. Δεν αντέχει η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσει, αλλά πρέπει να έχουμε εστιασμένη την προσοχή μας στο βασικό μας στόχο, τη μετάβαση στη μεταλλητική περίοδο, χωρίς καμιά απώλεια ούτε μιας θέσης εργασίας. Θα αρνηθείτε δηλαδή την έλευση μεταναστών? Έχω διαφωνήσει κατά το παρελθόν, ισχύει αυτή η διαφωνία μου, πολύ δε περισσότερο όπως εξελίσσουν τα πράγματα στη Δυτική Μακεδονία. Επλέον αναφέρθηκε σε επαφές που είχε προθόν στις τεχνολογίες υδρογόνου. Κατατέθηκε και επισήμως πλέον το ενδιαφέρον της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να υιοθετήσει εφαρμογές και επενδύσεις στην τεχνολογία του υδρογόνου. Πρόκειται ίσως για την πιο προηγμένη ενεργειακή τεχνολογία, τη φιλικότερη προς το περιβάλλον, τόσο για την ηλεκτροπαραγωγή, όσο για τις μεταφορές, όσο και για την βιομηχανική παραγωγή, αλλά και αυτή καθ' αυτή την εμπορία του υδρογόνου, του υγρού υδρογόνου ως καύσιμο. Ήτανε πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το υδρογόνο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή Πάνος Σταμπουλίδης. Ο κύριος Σταμπουλίδης, άλλωστε, έχει την καταγωγή του από την Καστοριά. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ευχόμαστε στην Κοζάνη πάντα να είναι ελεύθερη, πάντα να είναι δημιουργική. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως γνωρίζετε, αυτές τις μέρες ήδη κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο, το αναπτυξιακό νομοσχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να επενδύει στην Ελλάδα, προκειμένου να έχουμε ένα πιο φιλικό περιβάλλον. Έχουμε μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο αρκετές διατάξεις που άρουν κάθε εμπόδιο το οποίο στέκεται απέναντι στην ανάπτυξη και απέναντι στις λογικές της παραγωγικής χώρας. Αυτή λοιπόν η περίοδος θα σηματοδοτηθεί και με νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα διαμορφώσουν συνολικά ένα επιχειρηματικό περιβάλλον φιλικό, ένα περιβάλλον που μέσα από την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και μέσα από τις ευκαιρίες που δίνονται από την κοινή αγορά οφείλουμε να αναπτύξουμε και να αξιοποιήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε ξεκάθαρη ατζέντα όσον αφορά το πώς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία ανταγωνιστική και ανταποδοτική. Πίσω δεν αφήνουμε κανέναν. Όπως βλέπετε, ήδη από φέτος προετοιμάζεται η κυβέρνηση προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες, κυρίως στις ακριτικές περιοχές που καταναλώνουν αρκετά μεγάλα ποσά στην ενέργεια και στην κάλυψη οικογενειακών δαπανών. Όπως επίσης και οι πρωτοβουλίες μας για τη μείωση της φορολογίας και στην ακίνητη περιουσία αλλά και στη φορολογία των επιχειρήσεων δίνουν το στίγμα ότι είναι η περίοδος όπου πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά με αναπτυξιακά εργαλεία και με πρακτικές και πολιτικές οι οποίες θα βγάλουν τη χώρα από τη βαθιά κρίση η οποία περιήλθε.